Με ένα δύο τόσο συμπαγή, συνεκτικά και διαυγή σχέδια. Είναι το ένα το μνημόνιο, ναι, τα προαπαιτούμενα τα οποία αποκάλυψε η Καθημερινή, ναι, και η Αυγή της Κυριακής πριν λίγες μέρες, τα οποία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε οι λιονταρισμοί που είπε ο κύριος Χαρδούβελης, οι οποίοι είναι για εσωτερική κατανάλωση, τελείωσαν και τώρα είμαστε στον αστερισμό της σωτηρίας και θα σωθούμε για άλλη μια φορά. Υπάρχει λοιπόν αυτό το συμπαγή σχέδιο και το άλλο συμπαγή σχέδιο, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση στα μέσα του Σεπτέμβρη. Η επιλογή αυτή είναι ιστορικού χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει η ερήμη του ελληνικού λαού. Συνενέσεις για το αν θα θεσμοθετηθούν οι ομαδικές απολύσεις. Για το αν θα διαλύσουμε έτι περαιτέρω τα ασφαλιστικά ταμεία. Κύριε Μητρόπουλο, το είπατε αυτό. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι ο κύριος Μητρόπουλος είπε ότι αν θα πάμε σε εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τότε πιθανόν να κληθεί να εφαρμόσει μνημονιακή πολιτική. Εντάξει, παρακολούθησα τη συζήτηση που εξελίχθηκε τα δύο τελευταία 24 ώρα. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο κόσμος ότι όσο πιο ισχυρή είναι η εντολή προς το ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η διαπραγμάτευση και τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα θα έχουμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας. Ο κόσμος μπορεί να είναι βέβαιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμμετέχει σε καμία κυβέρνηση που θα εφαρμόσει μνημόνια. Και νομίζω ότι θα λάβει αποφάσεις οι οποίες θα αποκαταστήσουν την πολιτική σταθερότητα. Άρα θα είναι και αυτοδύναμος, λέτε, όταν γίνει εκλογές? Ναι, εκτιμώ ότι θα είναι αυτοδύναμος, διότι με διαμορφωμένο ένα προβάδισμα, το δίλημα το οποίο θα προκύψει και θα αναδειχθεί ως μείζον είναι εάν θα έχουμε την επόμενη της κάλπης. Τα μηνύματα και η σκληρότητα της διαπραγμάτευσης, αν συμφωνείτε με αυτό, γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη, όπως ο κ. Μητρόπουλος, μας το είπε και εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, ότι τον προβληματίζει η σκληρότητα με την οποία επιμένει η Τρόικα σε κάποια θέματα, δεν αφορούν και εσάς. Δεν είναι μήνυμα και σε εσάς. Ακούστε να δείτε, τη σκληρότητα της Τρόικας δεν την έχουμε δοκιμάσει, να σας πω γιατί. Γιατί ο αντισυμβαλόμενος στη διαπραγμάτευση είναι απολύτως σύμφωνος στρατηγικά σε αυτό το σχέδιο. Εάν δείτε το κείμενο, το εισηγητικό του προσχεδίου του προϋπολογισμού, είναι απολύτως ενταγμένο στη λογική των μνημονιακών κειμένων. Να μην σας πάω εκεί. Και να σας πω άλλους ένα πράγμα το οποίο ουσιαστικά συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα των ρυθμίσεων, το ταλήξη πρόθεσμα. Εσείς ψηφίσατε παρόν ως κόμμα στο συγκεκριμένο θέμα. Ήρθε μετά η Τρόικα και απέτησε αλλαγή. Αυτό ας πούμε το απλό με το οποίο συμφωνήσατε κι εσείς. Ένα ψηφισμένο νόμο που ζητάει η Τρόικα να αλλάξει, εσάς δεν σας προβληματίζει? Κοιτάξτε να δείτε, η Τρόικα βρίσκει και τα κάνει. Δεν έχουμε δοκιμάσει τι θα συνέβαινε εάν απέναντι ήταν μια κυβέρνηση η οποία θα είχε στο τραπέζι άλλου τύπου λογικές αναζωογόνησης της εσωτερικής αγοράς, διάσωσης της μεσαίας τάξης, το να κάνουμε κάτι για την ανθρωπιστική κρίση, όλα αυτά που περιγράψαμε. Αυτό που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που και προσέξτε, βεβαίως, θα σας πω και γι' αυτό όμως, μισό λεπτό. Και αυτό είναι η μία πτυχή. Η δεύτερη πτυχή είναι οι συμμαχίες οι διεθνείς. Διότι είναι λυπηρό αυτή τη στιγμή. Και τη στιγμή που πυροδοτείται μια συζήτηση στην Ευρώπη και μεγάλες χώρες αμφισβητούν το δικαίωμα. Να ολοκληρώσω. Στην Ευρώπη κυβερνά το Λαϊκό Κόμμα. Να ολοκληρώσω. Λοιπόν, στις χώρες που υπέστησαν προγράμματα τύπου Ελλάδας, βλέπουμε πολιτικούς σεισμούς αυτή τη στιγμή. Το Sinn Féin προηγείται στην Ιρλανδία και το κόμμα, το Podemos, το οποίο ξεπίνησε από το κίνημα των αγανακτισμένων της Ισπανίας, είναι πρώτη πολιτική δύναμη. Δύο παραδείγματα. Και υπάρχουν άλλα 20 παραδείγματα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι και η Ελλάδα μπορεί να έχει το μέγεθος που έχει, αλλά αποτελεί το παράδειγμα. Αποτέλεσε το πειραματόζωο που λέγαμε. Άρα, συνεπώς, θα σας έλεγα μια πολιτική. Εντάξει, ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κατηγορία κομμάτων. Δηλαδή τα κόμματα που ξεκίνησαν από το μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που έχει συμβάλει τα μέγιστα για τον κοινό της βηματισμό και είχαμε και την εξαιρετική τιμή ο πρόεδρός μας να είναι υποψήφιος για την Κομισιόν στις ευρωεκλογές που πέρασαν. Σε αυτήν την πολιτική ομάδα εντασσόμαστε και φιλοδοξούμε ρήγματα ανάλογα με αυτά που πετύχαμε στην Ελλάδα να τα πετύχουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να κλείσουμε το θέμα των ραντεβού και τον κύριο Βενιζέλο, γιατί όχι? Αναφέρεστε σε κάποια επίσημη πρόταση, έχει διατυπωθεί κάποια πρόταση? Υπόθηκε απάντηση σε μια πάλι μια επίσημη πρόταση. Ο κύριος Βενιζέλος έχει μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα στην κυβέρνηση. Στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητας θα μπορούσε να συναντήσει τον κύριο Τσίπρα. Εάν γίνει συνάντηση τριών κομμάτων, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει ολονών. Δεν αντιλαμβάνομαι δηλαδή τη χρησιμότητά της. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Σταθάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για τον τομέα της ανάπτυξης, στο Real FM,
είπε τα εξής επιλέξει. Φαντάζομαι ότι ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αν θα βρεθούν ή όχι 180, νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει την απόφαση να οριοθετήσει τις εκλογές και να έρθει σε μια συμφωνία η οποία θα ορίζει την ημέρα των εκλογών και θα απεμπλέκει το πρόβλημα αυτό για την εκλογή Προέδρου. Θέλω ένα σχόλιο επ' αυτού και αν, ας πούμε, ο ορισμός της κυβέρνησης είναι η πρόταση του Θοδωράκη ή η πρόταση του Χρυσοχοΐδη να πάμε στο τέλος του 15 σε εκλογές, εσείς θα την αποδεχτείτε? Όχι, βέβαια. Εμείς έχουμε πει ότι δεν θέλουμε να υπογραφεί συμφωνία από αυτή τη Βουλή. Διότι αυτή άρα η Βουλή... είναι εκτός γραμμής ο κ. Σταθάκη. Έχω δει τη δήλωση. Σας τη διάβασα ακριβώς. Δεν θα ήθελα να τη σχολιάσω αυτή τη στιγμή, δεν θα το έκανα ποτέ έτσι, αλλά σας λέω ότι εμείς δεν θέλουμε να υπογραφεί καμία συμφωνία ερήμην της Λαϊκής Βούλησης. Και νομίζω είναι λογικό, ξέρετε, η Ελλάδα βρίσκεται σε ιστορικό σταυροδρόμι. Ναι. Στα αλήθεια πιστεύετε ότι θα πρέπει να αποφασίσει αυτή η Βουλή αν θα διαλύσουμε το ασφαλιστικό σύστημα ή αν ένα μεγάλο ποσοστό του λαού μας θα κατέβει από το τρένο της ανάπτυξης, επειδή έχουν καταργηθεί οι τριετίες και ο μισθός θα είναι για όλο μας τον εργασιακό βίο. Παρόλα αυτά, υπογραφή συμφωνία με τους δανειστές και προχωρήσουμε στην προληπτική γραμμή χρηματοδότησης. Τι άλλο είναι με συμφωνία. Και η έναρξη τη συζήτηση για διαθέσεις του χρέους. Μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Η συμφωνία δεσμεύει το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Η συζήτηση για το χρέος έχει ολοκληρωθεί. Με αυτή την κυβέρνηση δεν υπάρχει ζήτηση για το χρέος. Δεν έχει κυβέρνηση... δεν έχει καν ξεκινήσει. Όχι, όχι, όχι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η κυβέρνηση έχει γραμμή. Θα ήταν ευχής έργων και θα ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος εάν ακούγα κάτι διαφορετικό. Η κυβέρνηση έχει γραμμή, το χρέος είναι βίωση. Βάλτε μια τελεία να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με τον κύριο Πόπα.